είμαστε Κιτσίριους. Πάμε γήπεδο, Νίκη Βόλου. Νίκη Βόλου, Ηρακλής. Έχει κλείσει φορή μου από τώρα, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Μάρκαρε κάτω. Πάμε παρκάρω. Θα πάμε, πάμε με τον πόγι, θα πάμε. Δεν έχει θέση. Και εγώ δεν τρώω, σας πήρα φαΐ εσάς. Λοιπόν, τώρα δεν έχω καταλάβει ποια είναι η έδρα μας. Γονικάλα, ολέ! Δεν έχω καταλάβει ποια είναι η έδρα μας για φέτος. Είναι το Πανθεσσαλικό. Δεν έχουμε έδρα. Δεν έχουμε έδρα. Είμαστε... Μία καρδίτσα παίζουμε, μία σιλάρα. Όπως λέει και ο μεγάλος, ο Μελάς, ο Ζαφύρης, παίρνουμε το καραβάνι και πάμε και παίζουμε όπου μας πούνε να παίξουμε. Σήμερα στη Νεάπολη με τον Ηρακλή, σε ένα γήπεδο το οποίο μοιάζει παρατημένο, αλλά θα το κάνουμε έδρα, γιατί είμαστε νίκη ρε παιδιά και αναμένουμε ένα γεμάτο γήπεδο με Ηρακλήδες, που είναι φίλοι, αδελφοποιημένοι σωματιακά έτσι τα κλαμπ του Ηρακλή και της Νίκης Βόλου και πάμε να κάνουμε το 4-4 γιατί ξεκινήσαμε με δύο στραβά αποτελέσματα, αλλά τώρα σκοπός είναι να ανέβουμε λίγο ψυχολογικά, ηθικά και οπαδικά. Τα σπήρα, επειδή εγώ δεν τρώω, τα σπήρα σουβλάκια, δύο τον καθένα. Καλαμάκια. Καλά να φάμε. Βγάλω να φάμε. Και νερό για μένα, να έχω να πιω, άμα πάθω κάτι να πάθω από άλλο, θέλω να πιω νερό, το καταλαβαίνετε. Τι ωραία, τι για κίνα, τι ωραία. Όχι. Και δεν θα με κουράσει να λέω σωστά. Είναι παράδειγμα, δείτε, στα 10 μέτρα διαφορά. Θα δώσουμε ένα κασκόλ Νίκης Βόλου στα παιδιά. Έχουμε μέλλον. Πάμε να δούμε. Λοιπόν, καλό αγώνα να έχουμε. Καλό αγώνα να έχουμε. Ποια ομάδα είμαστε τώρα, μπερδεύουμε. Με τα μπλε. Μπράβο! Πολύ καλό ήταν. Μπράβο, μωρέ! Σουτάρι! 3-0 έπρεπε να είναι. 3-0 έπρεπε να είναι. Μονόδρομο, τη μία φάση μετά την άλλη. Δεν αργεί το κόμμα. Αργούμε όμως λίγο. Είναι και το γήπεδο διαφορετικό τώρα, γλιστρά. Δεν είναι καλό το γήπεδο. Αργούμε και λίγο με τα βιβάσεις. Είχαμε πριν εύκολο γκολ εκεί να τη δώσουμε. Νίκη! Νίκη! Το είδα, Αλέξη. Νίκη! Με τα βλέπεις αστεράκια. Να, κοκκίνα. Πέφτει ένα αστέρι, πέφτουν αστέρια, ρε. Κέρι! Δεν μπορεί να είναι από το σπίτι! Κέρι, βρε ωρε φίλε, τι έχει κάνει! Αχ, ρε! Σήκω! Δεν ξέρει να... Τι! Λυγή, ολέ! Λυγή, ολέ! Ole 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 ole
βρίζει η FIFA, Μιχάλη. Ναι, ναι. Ε, αυτό. Που την τυρανά την μπάλα. Την τυρανά την μπάλα, αλλά βρίζει την κατάλληλη ψυχραιμία. Γκολ που θα έπρεπε να διδάσκεται σε σεμινάρια ποδοσφαίρου. Μιράντα! Μιράντα! Πολλές φάσεις, ωραίο ποδόσφαιρο. Τέλος ημιχρόνου με πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και με γκολ. Με γκολ εκεί που συνήθως το τρώει ο Δημήτρης τον γκολ. Πιστεύω ότι θα ανέβει τώρα ο Ηρακλής και πρέπει να προσέχουμε τα πρώτα 15 λεπτά να ξεκινήσουμε δυναμικά και να το δεύτερο κόκκινο του μάνα μας! Ήταν offside. Πού να το δω από εδώ που είμαι, Μιχάλη. Το βάρ πάλι, Μίτσο. Πρέπει να βάλουμε και μια κάμερα από εκεί, να πας και αυτόν εκεί πάνω που είναι... Γράψε, offside. Τι ήτανε, μπήκε, δεν είδα. Μπήκε. Αφού ρε Μίτσο βγάζεις βίντεο και κάτω σταυροπόδι. Να σηκωθεί ο άνθρωπος, πώς θα σηκωθείς με ένα πόδι. Γιατί να σηκωθεί, αφού βλέπει. Έχει δίκιο, είναι δυνατόν να με βγάζει έτσι βίντεο σταυροπόδι. Κονιόρδος. Ψυχαλίζει, βρέχει, είδες τώρα. Εντάξει, Μίτσο, σηκώθηκαν και φύγαν όλοι. Έχεις πάρει και δεύτερο μπουφάν, ρε. Ο κύριος τι είπε, ακόμη και αν ψυχαλίζει, τι είπε, είναι η νικάρα συνεχίζει, κάτι τέτοιο, έχω ένα σύνθημα εγώ. Δεν πάει να ψυχαλίζει, η νίκη συνεχίζει, κάτι τέτοιο. Καλά λίγο, Άλεξ. Όλα μπροστά στα μάτια του. Δηλαδή τρίβουν τα μάτια μέχρι και αντίπαλοι με τις μαλακές που δίνει. Ένθεν και ένθεν. Εκείθεν και ένθεν. Σήκωσε τη μία φορά σωστά, ρε φίλε. Ναι, δεν γίνει, δεν υπάρχει αυτό. Καρία δουλειά κάνει. Δεν έχω ξαναδεί πιο κακό. Τι να πω, ρε. Νίκη! Πάντα με τη φώναξε λίγο. Νίκη! Νίκη! Κάνε αυτό.
πρώτη φορά στα τελευταία νομίζω 10 χρόνια σε ακούω να λες ότι παίζουμε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Και χωρίς άγχος, ε. Πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Μπράβο, ναι. Έχω και πρόβλημα και δεν μπορώ να φωνάξω και να βρίσκω. Ναι, ναι, καθόλου δεν μπορώ να φωνάξω. Και να φάω δεν μπορείς. Και να φάω δεν μπορώ να φωνάξω. Ούτε να πιω. Ούτε καφέ. Γι' αυτό είναι έτσι. Βγήκε! Άντε! Άντε! Το έχει παίξει 3-1. Φωνάζε μου την αρχή. Το έχω παίξει 3-1, το έχω παίξει 3-1. Από το πρώτο λεπτό. Υποσχέθηκε τσίπουρα στο Καραβέλι. Σε όλο τώρα. Αν έχει ξαναγίνει να πανηγυρίζει φίλαθλος. Γκολ εναντίον της ομάδας του. Νίκη, νίκη, βάλε κι άλλο γκολ! 4-1! Το έχω παίξει εγώ! Νίκη, ολέ! Θα πάω στο ψυχείο και θα λέω Εω έλικη, ολέ, έλικη, ολέ, ολέ. Ένα γόρι μου, ένα! Αφού είναι παράνομο. Το έλεγε το πρώτο λεπτό όμως ο άνθρωπος. Επιστροφή στο πάμε γήπεδο με νίκη, αυτό που πάντα θέλαμε. Με μεγάλη νίκη, με σπουδαία νίκη. Νίκη Βόλου εννοώ. Και με μια νίκη της Νίκης Βόλου απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι ιστορική, με την οποία μας συνδέουν πολλά κοινά. Και μακάρι όλοι οι αγώνες να γινόντουσαν σε τέτοιο φίλαθλο πνεύμα. Δηλαδή με παδούς και των δύο ομάδων, χωρίς απρόβλητα, με μπύρες πριν και μετά τον αγώνα. Και είπαν ότι θα τους κεράζουν 100 μπύρες μετά, λέει. 100 μπύρες όλα. Ναι. Καλαγιάρδα όλοι θα πάνε. Άρα αυτός ο αγώνας είναι η αρχή αντίστοιχων αγώνων. Μακάρι όλοι οι φίλαθλοι. Να κρατήσουν αυτό που τους συνδέουν, δηλαδή την αγάπη για τις ομάδες και την αγάπη για το ποδόσφαιρο. Και μακριά από όλα τα άλλα τα κακά που δυστυχώς κάθε χρονιά τα βλέπουμε. Αυτά. Πέρασε και το μήνυμα, Μιχάλη. Πέρασε το μήνυμα, πάμε γήπεδο επιστροφή και θα έχουμε και συνέχεια πάμε γήπεδο. Όχι στο Βόλο, τώρα που θα είναι θα δούμε. Έχουμε συνέχεια πολύ καλή παιδιά, μένετε σε τον Υπένη. Γεια! Vietnam, Dmitry.